κάτι αλλάζει προς το καλύτερο και ότι υπάρχει κίνδυνος. Εάν έρθει μια άλλη κυβέρνηση που όλα λέει πως θα τα φτιάξει και λαϊκίζει όπως λαϊκίζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, να τα ανατρέψει όλα, εγώ πιστεύω απόλυτα ότι ο λαός θα ψηφίσει σοβαρά. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Με βάση, μια ερώτηση, με βάση τη δημοσκόπηση και αυτό που είπε ο κ. Σκανδαλίδης, με βάση τη δημοσκόπηση στο Ποντίκι, εσείς έχετε τη δυνατότητα, εάν δεν βγείτε αυτοδύναμη, να συνεργαστείτε με τρία κόμματα. Με δύο μάλλον, γιατί το ΚΚΕ έχει πει όχι. Ή με του Σανέλ που θα είναι μες στη Βουλή, ή με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ναι, ναι. Εκτός αν θα βγείτε αυτοδύναμη. Αν δεν βγείτε αυτοδύναμη, για να κάνετε κυβέρνηση, αυτές οι δύο επιλογές υπάρχουν. Από τη στιγμή που το ΚΚΕ λέει όχι, κατηγορηματικά. Τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτός που έχει ξεκινήσει τη συζήτηση για τον Πρόεδρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί να ψηφίσει πρόεδρο από αυτή τη Βουλή. Εντάξει, αυτό το καταλάβω. Και το έκανε αυτό, σεβόμενος απολύτως τον υπέρτατο παράγοντα που καθορίζει την πορεία του τόπου, τον ελληνικό λαό και τη βούλησή του. Ωραία. Έγιναν πρόσφατα εκλογές. Οι εκλογές αυτές ανέδειξαν το ΣΥΡΙΖΑ πρώτη δύναμη και με διαφορά. Και δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση λαϊκής μειοψηφίας, η οποία γίνεται όλο και μικρότερη, από το δεύτερο και το τέταρτο κόμμα να συνεχίσει να κυβερνά τον τόπο και μάλιστα με μια πολιτική άκρος καταστρεπτική. Και άρα χρησιμοποιείτε άκρος καταστρεπτική. Χρησιμοποιείτε αυτό το, είπαμε εμείς. Εμείς δεν κάνουμε, δεν κάνουμε προεδρολογία, ούτε ανακοινούμε αυτή τη συζήτηση. Το άγχος μιας κυβέρνησης που βλέπει ότι δεν μπορεί να συγκεντρώσει 180, έχει διαμορφώσει, αυτό το τοπίο. Ένα είναι αυτό. Για να πάμε σε εκλογές. Δεν χρησιμοποιούμε κανένα θεσμό. Το Σύνταγμα προβλέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλεγεί και με την Βουλή αρχικά με 180, αλλά προβλέπει επίσης θεσμικότατα, συνταγματικότατα, να γίνει η εκλογή του Προέδρου και μετά την. Γιατί το αρνείστε αυτό? Μετά από εκλογές. Επομένως, όταν κινούμεθα. Όταν κινούμεθα. Και το Τσίπρα να προτείνει την Δημοκρατία. Πρέπει να πάμε σε εκλογές. Όταν κινούμεθα λοιπόν εμείς με βάση την ανάγκη να προηγηθούν εκλογές και μετά να πάμε στον Πρόεδρο, δεν παραβιάζουμε το Ωραία. Σύνταγμα. Λοιπόν, ούτε υπονομεύουμε το Σύνταγμα. Ένα το κρατούμενο. Ωραία. Γίνονται οι εκλογές. Είστε πρώτο κόμμα. Ένα το κρατούμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια υπεύθυνη πρόταση. Ριζοσπαστική πρόταση. Η πρόταση αυτή βεβαίως είναι ανατρεπτική. Και λυπάμαι πάρα πολύ όταν ακούω ότι θα διακόψουμε, θα καταστρέψουμε, θα διαλύσουμε συμφωνίες της χώρας. Είναι επέσχυντες συμφωνίες απικιοποίησης της χώρας, αυτά τα οποία υπογράφησαν με τα μνημόνια από τις τελευταίες κυβερνήσεις. Και από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς, δεν τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση των μνημονίων και βλέπουμε μια κυβέρνηση που πήγε στο Παρίσι, φοβούμενη τον ελληνικό λαό να κάνει διαπραγματεύσεις. Βεβαίως και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί και εκεί υπάρχουν Έλληνες. Και όπου υπάρχουν Έλληνες, θα αντιδρούν στο μνημόνιο. Αλλά πήγε στο Παρίσι, αλλά δεν κάνει ούτε καν διαπραγματεύσεις. Γίνονται οι εκλογές και είστε πρώτο κόμμα. Λοιπόν, και υπάρχουν δύο κόμματα για να σας βοηθήσουν. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ και η ΑΝΕΛ. Εμείς τι θα δεν πρόκειται, να συνεργαστούμε. Και πώς θα κυβερνήσουμε? Να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ. Με συγχωρείτε, ακούστε. Με το ΠΑΣΟΚ. Με δεν πρόκειται, να συνεργαστούμε. Άλλο πράγμα. Μια στιγμή. Το είπα γιατί. Γιατί το είχατε πει. Δώσατε μια. Θα σας πω, σε όλα. Πριν από λίγο καιρό. Τώρα θα αλλάξετε. Δεν αλλάξαμε, ούτε είπαμε ούτε αλλάξαμε. Πώς δεν είπατε? Αυτό που λέω λοιπόν είναι με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι συνυπεύθυνο μια μεγάλη τραγωδία. Εγώ δεν μηδενίζω τίποτα. Ούτε κάνω ανατομία 40 χρόνων πορείας. Εγώ όμως αυτό που λέω. Άρα δεν θα συνεργαστείτε με το είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα από ένα σημείο και πέρα, λειτουργήσε πάρα πολύ υπονομευτικά για την πορεία της χώρας και στο τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, καταστρεπτικότατα. Λοιπόν, και άρα χείς το ΠΑΣΟΚ. Και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως ακολούθησε καταπόδας. Μια ώρα και δεν το απαντάτε. Καταπόδας τη διαπολιτική. Σας είπα λοιπόν, με ποιον θα συνεργαστείτε, κύριε Λαφαζάνη? Εμείς, κοιτάξτε, εμείς έχουμε. Θέλετε κάποιο στήριγμα, με ποιον θα συνεργαστείτε? Ή θα συνεργαστείτε με ένα από τους δύο ή θα ξαναπάμε σε εκλογές. Τρίτη λύση δεν υπάρχει. Και δεν απαντάτε. Θα σας πω. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Θέλουμε μια αντιμνημονιακή προοδευτική πορεία της χώρας. Θα συνεργαστούμε με όσες δυνάμεις μπορούν να συμπέσουν με αυτό είναι, το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει άλλη. Να συγκλίνουμε πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Και θα βρεθούν αυτές οι δυνάμεις
που θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Μα βεβαίως, βεβαίως, επιδίωξη ενός κόμματος. Είναι συγκεκριμένα τα κουκιά. Επιδίωξη, είναι Πασόκ και Ανέλη. Με τη Χρυσή Αυγή επιδίωξη, δεν συνεργάζεται. Με τον Κουκουέ δεν σας θέλει. Πού θα τους βρείτε τους άλλους? Θα έρθουν από τον ουρανό. Τα συγκεκριμένα κουκιά, αφήστε τα. Εκτός θα δημιουργηθούν άκουγα. Θα πάτε με το ποτάμι. Αφήστε τα συγκεκριμένα κουκιά. Διότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική ζωή. Η πολιτική ζωή αλλάζει. Και υπάρχουν ανακατατάξεις. Με το ποτάμι μπορείτε να υπάρχουν ανακατατάξεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια κουβέντα μόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλα τα κόμματα, επιδιώκει φυσικά να αποκτήσει και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό είναι θεμητό. Φαντάζομαι ότι δεν είναι κακό αυτό. Θεμητό και αυτονόητο. Εμείς λοιπόν δεν θεωρούμε απραγματοποιητό και αυτό είναι το στόχο. Αυτοδυναμία. Okay, ναι, σωστό. Αυτό δεν το λέμε για να... Όχι, δεν είναι το ίδιο η αυτοδυναμία και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Εμείς θέλουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν πάρουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν επιδιώκουμε συνεργασίες ή επιδιώκουμε λιγότερο συνεργασίες. Όχι, θέλουμε συνεργασίες έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά συνεργασίες για μια αντιμνημονιακή προοδευτική πορεία. Ωραία. Αυτό είναι. Μια στιγμή. Ναι. Θα με ακούσετε λίγο. Ναι. Επειδή είστε ρεαλιστής και επειδή όλα τα πράγματα είναι μέσα στα. Ιδεολόγο είναι ο άνθρωπο και ρεαλιστή. Όχι, είναι και. Δηλαδή ρεαλιστή. Δηλαδή με αυτά που λέει τα μετράει τα λόγια. Είμαι ρεαλιστή γιατί βλέπω τα πράγματα πώς είναι. Όχι, ρεαλιστή. Τώρα να συνεργαστούμε με δυνάμεις που εμείς να πηγαίνουμε από εδώ. Οι άλλοι να πηγαίνουν από εκεί δεν γίνεται. Δεν το καταλαβαίνω. Τα πράγματα έτσι όπως είναι. Αν βάλετε ένα τείχος απέναντι στο Πασόκ που κατέστρεψε τη χώρα, όπως λέτε. Η ΑΝΕΛ είναι πολύ ακριβή. Ακούστε, δεν βάζουμε τείχος εμείς. Μια στιγμή να ακούσετε τι πολιτικέ μα. Λέμε γιατί βάζουμε. Μια στιγμή η πολιτική του. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται και με τον Πασόκ. Ωραία. Αυτό σας λέω. Άρα τι μένει? Μια στιγμή, ρε Δημήτρη. Uh-huh. Θέλω να σας ρωτήσω. Μήπως εκ των πραγμάτων έρθουν απ' έξω οι δανειστές και πει παιδιά, εφόσον δεν μπορείτε να βρείτε άκρη και εφόσον δεν μπορούν να ξαναγίνουν εκλογές και όλα αυτά τα πράγματα, θα συνεργαστούν τα δύο πρώτα κόμματα. Και θα συνεργαστούν, αν θα έχουν. Για να υπάρχει κυβέρνηση και να προχωρήσει η οικονομία. Θα ήταν ευχή έργο. Οι δανειστές. Όχι να τους αναγκάσουν. Οι δανειστές. Σας λέει, σας κόβουμε τα πάντα. Αν δεν συνεργαστούν και δεν κάνετε μια βιώσιμη κυβέρνηση. Λοιπόν, όπως δανειστές... ανάγκασαν τη Νέα Δημοκρατία με τον Πασόκ. Ευχής έργο της δανειστές... καταλήδιο μεγάλος δεν είναι δυνατόν... Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, χαρά θα ήταν για τη χώρα. Δεν το φοβάστε αυτό. Για μένα τον Πασόκ. Να κάνετε και εσείς μαζί. Με συγχωρείτε ακόμα. Και τρεις εσείς μαζί. Ναι. Αμάντησε μαζί. Η δανειστέ. Οι δανειστέ. Δεν είναι σημαντικό. Αυτό δεν προτείναμε. Παράλληλου διαλόγου. Αυτό δεν προτείναμε το 2012. Το φοβάστε αυτό? Ότι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι δανειστές, αλλά δεν μπορούν να καθορίσουν οι δανειστές την πορεία της χώρας. Φτάνει πια. Αυτό λέω τόση ώρα. Ότι δεν είναι δυνατόν να πάμε με τους δανειστές για να βγούμε από αυτή την κρίση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρωστάει αυτή τη στιγμή δύο ΑΕΠ, το δημόσιο. Και έχουμε ληξιπρόθεσμα χρέη της ιδιωτικής κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας, ληξιπρόθεσμα, που είναι πάνω από ένα ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται στις τράπεζες είναι το 60% του ΑΕΠ, μόνο αυτά. Ξέρετε λοιπόν ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα αν δεν μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό θέλει ανατροπή για να αντιμετωπιστεί, δεν μπορούμε να βγούμε απέναντι. Λοιπόν, επομένως, στους δανειστές, με τους δανειστές, πρέπει να γίνει μια μεγάλη τομή. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ο μόνος, σε αυτή τη λογική που λέει, είναι ο μόνος που έχει κάνει ρεαλιστική πρόταση να γυρίσουμε στη δραχμή. Είναι ο μόνος που έχει κάνει ρεαλιστική πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλει να εφαρμόσει αυτή την πολιτική, να κλείσει τα σύνοδα και να κόψει τα σύνορα. Όχι, βγήκαν από τον κύριο Σκανδαλίδη σήμερα. Ναι, στο μεγάλο συνασπισμό Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ. Και ναι, υπό προϋποθέσεις συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλογή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλογή έξω από το ευρώ. Ευχαριστούμε όλους.